Σήμερα 21 του μήνα έχουμε την 24ωρη πανυγειονομική απεργία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Τι σημαίνει πανυγειονομική απεργία? Δηλαδή μιλάμε για διοικητικό προσωπικό, για νοσηλευτικό προσωπικό, για γιατρούς. Κύριε Θεοδωσάκη, γιατί μιλάμε? Καλημέρα κύριε Βουλιαρέτη, καλημέρα στους ακροατές. Μιλάμε για όλους τους εργαζόμενους στις δομές της δημόσιας υγείας. Παράλληλα βέβαια έχει προκηρύξει και η ΟΝΓΕ, η οποία είναι η Ομοσπονδία των Γιατρών, 24ωρη απεργία. Άρα όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της δημόσιας υγείας σήμερα απεργούν. Μάλιστα. Γιατί απεργείται σήμερα? Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Λειτουργούν σαφέστατα, πάντα, έτσι. Λειτουργούν, για να το ξέρει ο κόσμος. Οι ανάγκες του κόσμου σε παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται πάντα, άσχετα αν υπάρχουν απεργία. Γεγονός είναι βέβαια ότι ορισμένα, όπως εξωτερικά ιατρία, χειρουργία κλπ., είναι πολύ μειωμένα σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Μάλιστα. Σας ρώτησα γιατί απεργείτε. Σας άκουσα, αλλά λέγαμε κάτι άλλο. Γιατί απεργείτε? Έχετε δίκιο, κύριε Δουγεράκη. Γιατί απεργούμε? Απεργούμε για μια φορά για δύο λόγους. Ένα, για να διαφυλάξουν τις δημόσιες δομές της υγείας, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ποιοτικές και αποτελεσματικές, και από την άλλη, πραγματικά, για να τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία για ακόμα μια φορά μένουν αναπάντητα όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουμε βάλει, όπως είναι τα βαριά και ανθυγινά, όπως είναι αύξηση των μισθών, προσλήψεις προσωπικού, καλύτερες συνθήκες εργασίας, πράγμα που μας δυσκολεύει στην καθημερινότητα πραγματικά να παρέχουμε αυτό που θέμε ως επαγγελματίες και ως λειτουργοί στις υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει εμπεγμός, υπάρχει κοροϊδία, τα χειροκροτήματα της κυβέρνησης των υπουργών ξεχάστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Νιώθουμε κι εμείς όχι από την κοινωνία, αλλά από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, ότι πραγματικά μας κοροϊδεύουν και μας εμπέζουν. Μα μόλις προχθές ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, έλεγε ότι νιώθει μεγάλη περηφάνεια γιατί στον καιρό της πανδημίας το ΕΣΥ άντεξε, γιατί πιστεύει ότι θα καταφέρει όποια και αν θα είναι η πρόκληση αύριο. Και τώρα μου κάνει εντύπωση να λέτε μόνο για χειροκροτήματα. Νιώθουν περηφάνεια για εσάς και για το ΕΣΥ? Ο προηγούμενος κύριος Δουλγεράκη, ο κύριος Τσικίλιας, έκλαιγε όταν μιλούσε για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία. Τώρα θα πρέπει να σοβαρευτούν λίγο οι άνθρωποι και πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε να τυχαίνουμε τέτοια αντιμετώπιση. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Όσο αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσπαθούν να κάνουν το νέο ΕΣΥ. Όσο αφορά τους εργαζόμενους, δεν είναι καμία σημασία για τους εργαζόμενους. Το μόνο που θέλουν είναι μέσα στο νέο ΕΣΥ που προγραμματίζουν να κάνουν, πώς θα είναι και οι εργασιακές σχέσεις τέτοιες, ώστε να εξυπηρετεί αυτούς που θα αναλάβουν το νέο ΕΣΥ. Είναι ξεκαθαρισμένα πλέον τα πράγματα. Πιστεύετε, κύριε Θεοδωσάκη Μισό, πιστεύετε δηλαδή ότι με το νέο ΕΣΥ, γιατί δεν θέλω να μαυρώσω καμία προσπάθεια που μπορεί να γίνεται και να είναι θετική, ή εσείς να την κρίνετε αρνητική, ή να είσαστε απέναντί της λίγο πιο σκεπτική, πιο επιφυλακτική. Μέσα δηλαδή από το νέο ΕΣΥ, το οποίο θα κάνουν, λέτε ότι εγώ ως ασθενής, ως ασφαλισμένη, θα έρθω σε ένα νοσοκομείο και δεν θα έχω αυτό το οποίο χρειάζεται για εμένα, ναι? Ακριβώς. Θα έρθετε σε ένα νοσοκομείο και για να έχετε αυτό που πρέπει να έχετε, που δικαιούστε να έχετε, θα πρέπει να καταβάλλετε κάτι ακόμα, κυρία Δουλγεράκη. Τι εννοείτε? Θα πρέπει να καταβάλλετε κι άλλο χρήμα. Δεν φτάνει οι ασφαλίσεις σας στις φορές αυτές που πληρώνετε τόσα χρόνια. Θα πρέπει να πληρώσετε κι άλλα. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ο κύριος Πλεύρης μπήκε για αυτό το λόγο σε αυτή τη θέση. Είναι ξεκαθαρισμένα. Το νέο ΕΣΥ που οραματίζεται η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φωνάζουμε τόσα
τόσα χρόνια. Ποιότητα, αυτονομία, ισοτιμία, πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, δωρεάν σύστημα υγείας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και δυστυχώς, επειδή μιλάμε και πολλά χρόνια με εσάς και κάνετε πολλά χρόνια ρεπορτάζ για την υγεία, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε βγει ότι αυτά που τα οποία στηρίζουμε, αυτά τα οποία βλέπουμε να έρχονται, ότι βγήκαμε λάθος. Δυστυχώς επιβιωνόμαστε. Δυστυχώς επιβιωνόμαστε. Θα επιβιωθούμε για ακόμα μία φορά. Ο κόσμος δεν θα έχει τις υπηρεσίες που δικαιούται. Για να έχει καλές υπηρεσίες θα πρέπει να πληρώνει. Ξεκαθαρισμένα πράγματα είναι αυτά. Κύριε Θεοδωσάκη, σήμερα διοργανώνονται κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, ενδεχόμενα συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είπατε ότι είναι από τη μία η πανυγειονομική 24ωρη απεργία και από την άλλη επίσης η 24ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών. Σωστά το καταλάβαμε, ναι. Σωστά. Υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις και υπάρχει και στην κεντρικά στην Αθήνα, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Μαυρίλης και θα φτάσει στο Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία, η ΠΟΕΔΗΝ, συνεδριάζει με αύριο το Γενικό Συμβούλιο για να καθιερώσουμε τη στάση μας και το πρόγραμμα δράσης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία έχουν λάβει η χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα καθορίσουμε και εμείς τη στάση μας την περαιτέρω όσον αφορά τις παρεμβάσεις μας και τις προσπάθειές μας πραγματικά για το χώρο της υγείας. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.